δρόμο με τη Δήμητρα Γεωργίου. Συνεχίζουμε παρέα μέχρι τις 5. www.cybc.com.cy. Μας ακούτε διαδικτυακά. Διεθνής ημέρα της γυναίκας η σημερινή. Και κάνουμε φυσικά ένα ειδικό αφιέρωμα στις γυναίκες ερμηνεύτριες που αγαπάμε, που μας ταξιδεύουν τόσα χρόνια με τις μοναδικές φωνές τους. Και όχι μόνο, φιλοξενούμε στη τηλεφωνική μας γραμμή καλεσμένους που μας μιλάνε για τη θέση της γυναίκας στην Κύπρο μας και σε όλο τον κόσμο, για τους πολλούς της ρόλους και φυσικά όσα μπορεί να κάνει. Με μεγάλη χαρά καλωσορίζω στη τηλεφωνική μας γραμμή την νεαρή δόκτωρα Άντρια Κακουρή, η οποία είναι μεταδοδικτορική ερευνήτρια, και θα μιλήσουμε με την ίδια ακριβώς για την ημέρα της γυναίκας και άλλα τόσα, μιας και θέλω να πω ότι είναι με μεγάλη χαρά που έχω κοντά μου μία επιστημόνισσα, θα την πω σωστά. Σωστά, Δημήτρα. Καλό απόγευμα και χρόνια μας πολλά. Χρόνια πολλά σε όλες τις γυναίκες που γιορτάζουν σήμερα. Και καλούς αγώνες να ευχηθούμε. Και καλούς αγώνες, σωστά. Γιατί είναι αυτό που συζητούσαμε και νωρίτερα, ότι η γυναίκα έχει φτάσει αρκετά ψηλά, όμως έχουμε ακόμα δρόμο να διανύσουμε μέχρι την ισότητα. Σίγουρα, Δημήτρα. Εντάξει, εγώ ανήκω στη νεότερη γενιά, στη γενιά που... Για δική μας τύχη τα πράγματα είναι καλύτερα σε σχέση με παλιά. Όμως σίγουρα και στην επιστήμη υπάρχει ακόμα δρόμος ο οποίος πρέπει να διανύσουμε για να πετύχουμε μια πραγματική ισότητα. Θέλω να μάθω για σένα όμως περισσότερα, ναι. Να μας πεις έτσι λίγα λόγια για τις σπουδές σου, το τι κάνεις ακριβώς αυτή τη στιγμή, με τι ασχολείσαι. Βεβαίως. Ολοκλήρωσα εγώ το πρώτο μου πτυχίο στις βιολογικές επιστήμες στο Πανεπιστήμιο του Λέστερ στην Αγγλία και μετά προχώρησα σε μεταπτυχιακές σπουδές για μάστερ στο Πανεπιστήμιο του UCL και διδακτορικό στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. Αυτή τη στιγμή, τα τελευταία 2,5 χρόνια βασικά, εργάζομαι στο Κέντρο Αριστείας για Βιοτράπεζα και Βιοιατρική Έρευνα του Πανεπιστημίου Κύπρου σαν μεταδιδακτορική ερευνήτρια, όπου εφαρμόζω τις γνώσεις μου σε θέματα μοριακής βιολογίας και βιοπληροφορικής, τις αναβαθμίζω και εννοείται ότι αποκτώ και καινούργιες, σε θέματα που αφορούν σπάνιες ασθένειες, κυρίως νευροπάθειες, αλλά και στον καρκίνο. Πόσο σημαντικό είναι να βλέπουμε τις γυναίκες επιστήμονες να πηγαίνουν μπροστά, ειδικότερα αν μας ακούει και κάποιο κορίτσι το οποίο ονειρεύεται κάποια στιγμή να έχει τη δική σου πορεία. Πώς έτσι να τους δώσουμε το μήνυμα ότι μπορούν να τα καταφέρουν. Εννοείται ότι μπορούν να τα καταφέρουν. Σίγουρα η επιστήμη είναι ένας κλάδος ο οποίος μέχρι και τα τελευταία χρόνια ήταν αντροκρατούμενος. Σήμερα είμαστε καλύτερα βέβαια, παίρνοντας παραδείγματα και από προηγούμενες γυναίκες της επιστήμης που άνοιξαν τον δρόμο, όπως είναι η γνωστή σε όλους Μαρί Κιουρί, η πρώτη γυναίκα που τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ για την έρευνα της στη ραδιενέργεια. Και η Μαρί Κιουρί είχε μπει κάποτε, με έμαθαν ότι ο δρόμος της πρόοδου δεν ήταν ούτε γρήγορος ούτε εύκολος, που είναι μια πραγματικότητα για όσους ασχολούνται με την επιστήμη και την έρευνα, αλλά κυρίως για τις γυναίκες. Εγώ προσωπικά, Δήμητρα, είμαι περήφανη διότι έχω άντρες συναδέλφους οι οποίοι όχι μόνο αναδημοσιεύουν τέτοιες φράσεις, αλλά αναγνωρίζουν και το έργο των γυναικών σήμερα. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να πω ότι αντιμετώπισα μέχρι τώρα πορεία μου θέματα ανισότητας, αλλά σίγουρα υπάρχουν γυναίκες που αντιμετώπισαν. Έχουμε ένα ακόμα δρόμο, όμως τα πράγματα σίγουρα έχουν βελτιωθεί και θεωρώ ότι τώρα είναι ο καιρός για τις γυναίκες να κάνουν αυτό που πραγματικά αγαπούν και που τους αρέσει. Υπάρχουν οι ευκαιρίες, οπότε ναι, και εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να ευθαρρύνω όσα κορίτσια αγαπούν τις επιστήμες να μην το φοβηθούν,
να ακολουθήσουν τον δρόμο της επιστήμης και της έρευνας. Είναι ένας δρόμος πραγματικά συναρπαστικός, με τις δικές του δυσκολίες βέβαια, όπως όλα τα επαγγέλματα, αλλά όμορφος. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να πω ότι η Άντρια έχει επίσης κάποιες επιτυχίες να αναφέρουμε, όπως το βραβείο καλύτερης παρουσίασης πόστη το 2021 για το πολυθεματικό ιατρικό συνέδριο στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, βραβείο νεαρού ερευνητή στο συνέδριο, στο Εγκολογικό Συνέδριο Κύπρου. Τα λέω αυτά γιατί είμαι σίγουρη ότι δεν θα τα πεις εσύ, Άντρια μου. Και επίσης θα ήθελα έτσι να μας πεις και μερικά λόγια για το κέντρο αριστείας στη Βιοτράπεζα και βιοατρική έρευνα. Να μας πεις έτσι δύο λόγια, γιατί ξέρω ότι στηρίζεστε και πάνω στον εθελοντισμό. Βέβαια. Καταρχάς να πω ότι για τις μικρές επιτυχίες, οι μικρές επιτυχίες είναι στην ουσία πολύ σημαντικές για να βλέπουμε ότι, ότι αναγνωρίζεται και αναδεικνύεται η δουλειά που γίνεται στις ομάδες, διότι περί ομάδας πρόκειται. Είμαστε μια ομάδα που δουλεύουμε για όλα αυτά. Mm-hmm. Η Βιοτράπεζα του Πανεπιστημίου Κύπρου βρίσκεται στην ουσία κάτω από το κέντρο αριστείας. Δημιουργήθηκε το 2011 και στηρίζεται από χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Πανεπιστημίου Κύπρου. Και για να είμαι πιο συγκεκριμένη, ο καθηγητής Κωνσταντίνος Δέλτας, που είναι και ο διευθυντής του κέντρου, μαζί με την ομάδα του που αποτελείται από εξαιρετούς, μπορώ να πω, επιστήμονες, με πολύ όρεξη για δουλειά και όραμα, είχαν υποβάλει την πρότασή τους για τη δημιουργία και την ανάπτυξη μιας βιοτράπεζας στην Κύπρο, γιατί ήταν κάτι το οποίο δεν είχαμε. Ήμασταν από τις τελευταίες ευρωπαϊκές χώρες που δεν είχαμε. Και μέσα από μια πολύ ανταγωνιστική διαδικασία κατάφεραν να εκλεγούν και να χρηματοδοτηθούν. Και για να εξηγήσουμε και στον κόσμο με απλά λόγια την βιοτράπεζα, είναι μια τράπεζα σαν αυτές που ξέρουμε στην ουσία, αλλά αντί χρήματα φυλάγεται βιολογικών υλικών, καθώς και ιατρικά δεδομένα από εθελοντές. Ο στόχος μας είναι να παρέχουμε δεδομένα και δείγματα σε ερευνητές, είτε του κέντρου μας, είτε από άλλα κέντρα, για τη μελέτη κληρονομικών ή άλλων γενετικών ασθενειών, και να μπορούν βασικά οι ερευνητές να εξετάσουν για παράδειγμα, τα αίτια μιας ασθένειας, τους μηχανισμούς που βρίσκονται πίσω από αυτή και να αναζητήσουν φάρμακα για τη θεραπεία ασθενών, διότι εννοείται ότι το κέντρο πάντα της έρευνας είναι ο ασθενής και η βιοτράπεζα στοχεύει σε αυτό, δηλαδή στο να βοηθά τον ασθενή. Για να γίνει αυτό, ναι, υπάρχει μια πολύ δομημένη διαδικασία με κανόνες και πρωτόκολλα και βασιζόμαστε πάρα πολύ στον εθελοντισμό. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι η εθελοντική συμμετοχή, ειδικά στην έρευνα, είναι απίστευτη σημασίας, μπορώ να πω, διότι με αυτόν τον τρόπο γινόμαστε και μέρος στην προσπάθεια για την υγεία. Δηλαδή προσφέρουμε στον συνάνθρωπο μας όπως θα θέλαμε να προσφέρουν και οι άλλοι για μας. Απλά για να δώσω και κάποιες πληροφορίες για όποιον ενδιαφέρεται να συμμετέχει εθελοντικά. Εμείς στεγαζόμαστε στο Σακόλιον Εκπαιδευτικό Κέντρο για Κλινική Ιατρική, που βρίσκεται πίσω από το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, καθώς και στη Λεωφορώ Κενέντι, όπου όποιος θέλει μπορεί να συμμετέχει εθελοντικά για να δώσει βιολογικό δείγμα στη μορφή αίματος και ούρων. Και αυτό μπορεί να γίνει κλείνοντας απλά ένα ραντεβού στα τηλέφωνα της Βιοτράπεζας, που είναι 2289-2815 και 2289-2898. Υπάρχει και στο σελίδα μας στο biobank.cy, η οποία μπορεί να δώσει και παραπάνω πληροφορίες για το έργο που γίνεται στη Βιοτράπεζα. Είναι και αυτό ένας τρόπος, όπως είπες και εσύ, Άντρια μου, να βοηθήσουμε και εμείς σε αυτή την προσπάθεια για την υγεία όλων μας. Ακριβώς, βέβαια. Ο στόχος της Βιοτράπεζας αυτός είναι, δηλαδή να ενισχυθεί η έρευνα, να ενισχυθούν οι προσπάθειες και για την εξεύρεση φαρμάκων και θεραπείων και για να μάθουμε και παραπάνω για τις κληρονομικές ασθένειες και τα αίτια πίσω από αυτές.
Αντρέα μου, πριν σε αφήσω, θέλω να σε ρωτήσω τι είναι επιστήμη για σένα και ποιο είναι το όνειρό σου με το οποίο ασχολήθηκες αρχικά με την επιστήμη για να φτάσεις μέχρι εδώ. Η επιστήμη για μένα είναι ένας τομέας εξερεύνησης, μπορώ να πω. Δηλαδή είναι ένας δρόμος που δεν τελειώνει ποτέ, συνεχώς εξελίσσεται και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη που βρίσκομαι σε αυτόν τον τομέα. Χαίρομαι να ασχολούμαι με την έρευνα μέσα από αυτόν τον τρόπο να προσπαθώ και εγώ να συνεισφέρω στο σύνολο, στην Κύπρο, στην υγεία. Εντάξει, η στόχη μου εννοείται είναι πάντα να εξελίσσομαι. Προσπαθώ και εγώ με τη σειρά μου, όπως εξελίσσεται και η επιστήμη, να προσπαθώ συνεχώς. Και ναι, να προχωρήσουμε έτσι ώστε να καταφέρουμε μια πιο υγιή Κύπρο, να βρούμε λύσεις σε διάφορα προβλήματα υγείας που υπάρχουν και να βοηθήσουμε όσο μπορούμε τον συνάνθρωπο. Πόσο σημαντικό είναι να δείχνουμε έτσι ψήφο, να δίνουμε μάλλον ψήφο εμπιστοσύνη στην επιστήμη και να την αγκαλιάζουμε, γιατί τα τελευταία χρόνια είδαμε ότι υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις, ο κόσμος δύσκολα την αποδέχτηκε. Πόσο σημαντικό είναι όμως για το μέλλον μας? Απίστευτη σημασία, εντάξει, είναι κατανοητό ότι ο κόσμος ο οποίος δεν έχει κάποιες, ας πούμε, επιπλέον γνώσεις για να καταλάβει κάποια πράγματα, ότι είναι φυσιολογικό δηλαδή να έχει ερωτήσεις και αμφιβολίες σε αυτά τα θέματα, όμως η επιστήμη δουλεύει για τον άνθρωπο, η έρευνα δουλεύει για τον άνθρωπο, ο στόχος πάντα της επιστήμης είναι να βοηθά. Οπότε πρέπει έτσι να καλλιεργούμε μια κουλτούρα εμπιστοσύνη προς τους επιστήμονες και την επιστημονική κοινότητα και να προσπαθούμε και εμείς με τον τρόπο μας να συνεισφέρουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ, Άντρια μου. Άντρια Κακουρή, η δόκτωρα Άντρια Κακουρή που ήταν στην παρέα μας. Και κάπως έτσι τιμήσαμε και τις γυναίκες επιστήμονες που βρίσκονται εκεί έξω και σε αυτές που έρχονται στο μέλλον. Τους δώσαμε έτσι έναν τρανό παράδειγμα για το πώς μπορούν να κυνηγήσουν τα όνειρά τους. Ακριβώς, Δημήτρη μου. Ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία. Κάθε καλό να ευχηθώ. Χρόνια πολλά. Κάθε καλό να ευχηθώ και σε εσένα και στο έργο σου. Ευχαριστώ επίσης.